Υπουργείο Μεταφορών τι γνώση, σε τι βάθος γνωρίζει αυτή την κατάσταση και τι ήταν τα σχέδια που είχε για το μέλλον. Πώς αυτό σκόπευε να το επιλύσει. Λοιπόν, στο κομμάτι αυτό να σας πω, οι διεθνείς κανονισμοί του σιδηροδρόμου λένε ότι πρέπει να υπάρχει ένας σταθμάρχης οπουδήποτε και να αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτό το οποίο γίνεται. Σε περίπτωση που έχω ακούσει και εγώ, δηλαδή και όχι έχω ακούσει, είναι και μια πραγματικότητα. Πάθει κάτι ο σταθμάρχης, άνθρωπος είναι, μπορεί να πάθει... Ακριβώς. Το οτιδήποτε. Να λιποθυμήσει. Ακριβώς. Θα αναλάβει αμέσως ο κλειδούχος, ο οποίος θα πρέπει και αυτός να γνωρίζει κάποια πράγματα, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί. Αλλά οι σταθμάρχες στην Ευρώπη, σε όλα τα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά συστήματα, δεν είναι για την παρακολούθηση του τρένου. Αυτό θα το κάνει το σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας. Είναι μόνο για να βάλουν το τρένο μέσα στο σταθμό και να βγάλουν το τρένο από το σταθμό. Μέχρι εκεί φτάνει η δικαιοδοσία τους στην Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει ο σταθμάρχης να πάρει τον σταθμάρχη στον επόμενο σταθμό και να του πει έφυγε το τρένο από εδώ και περίμενε το, θα έρθει σε 20 λεπτά, 25, 50 λεπτά, δεν ξέρω, στο επόμενο σταθμό. Άρα δυστυχώς μέσα από αυτό άλλα... το τηλεφώνημα με τα σήματα καπνού που λέω κι εγώ, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι εκείνη την ώρα δεν κινείται άλλο τρένο αν η γραμμή είναι μονή στην ίδια κατεύθυνση. Φάνη μοιάζει με θρίλερ και πραγματικά απορώ πώς μέχρι τώρα δεν είχαμε θρηνήσει θύματα και φτάσαμε τώρα στο δυστύχημα. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Βεβαίως ο Λάμπης. Μια ερώτηση. Με ποια κριτήρια έχει τοποθετηθεί αυτό το σύστημα σε κάποια σημεία και σε κάποια άλλα δεν έχει τοποθετηθεί. Δηλαδή ποιος επέλεξε να μπει στο Α και όχι στο Β και ποιοι είναι οι λόγοι που δεν μπήκε σε όλο το σύστημα. Υπάρχουν κάποιες εξηγήσεις γι' αυτό. Το ότι δεν μπήκε σε όλο το σύστημα είναι γιατί κοπήκανε σε κομμάτια οι εργολαβίες για την ανάθεση της διαμόρφωσης του συγκεκριμένου συστήματος. Ωραία. Δηλαδή, αυτή μία εργολαβία έφτιαξε το σύστημα μέχρι την Λάρισα και μία άλλη εργολαβία έχει φτιάξει το σύστημα στη Θεσσαλονίκη, να σας δώσω να καταλάβετε, δηλαδή πλατή Θεσσαλονίκη, ιδωμένη Προμαχώνας, λειτουργεί. Το σύστημα από τη Λάρισα και κάτω επίσης λειτουργεί. Το σύστημα από τη Λάρισα μέχρι το πλατή δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει σύστημα. Ωραία. Αυτό θα παραδοθεί με μία εργολαβία, την περίφημη 717, την οποία εργολαβία υποτίθεται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει παραδοθεί. Άρα είναι αυτό που λέμε ότι είναι τα σπαστά δημόσια έργα. Φτιάχνεται ένα κομμάτι, μετά γίνεται μια νέα προκήρυξη, μπορεί να υπάρξουν ενστάσεις, μπορεί το ένα να πάει πιο γρήγορα, το άλλο να καθυστερήσει. Πιο αργά. Κατακερματισμός. Και άρα καταλαβαίνω ότι είναι και διαφορετικές συμβάσεις με διαφορετικούς χρόνους εκτέλεσης κτλ. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση που δεν ξέρω αν είναι στην αρμοδιότητά σας να μου την απαντήσετε, αλλά παρόλα αυτά θα σας την κάνω. Άκουγα προηγουμένως ότι για να γίνει κάποιος σταθμάρχης, μία από τις βασικές προϋποθέσεις είναι να έχει στεντόρια φωνή. Ισχύει κάτι τέτοιο, ακούγεται τόσο τραγελαφικό να ισχύει αυτό, την ίδια ώρα που ένας άνθρωπος που ήταν αχθοφόρος προηγουμένως βρίσκεται σε αυτή τη θέση με επαρκή ή ανεπαρκή εκπαίδευση, σίγουρα μικρή εμπειρία. Mm-hmm. Και να συμπληρώσω το ερώτημα. Δεν μας πειράζει αν ήταν αχθοφόρος καθόλου να προκόψει ο άνθρωπος και να εργάζεται. Το ερώτημα είναι ότι κάνανε τώρα μια προκήρυξη, ζητάνε σταθμάρχες, έχουν βάλει ένα όριο ηλικίας, το οποίο όριο ηλικίας δεν ισχύει, λέει, για αυτούς που κάποτε μπορεί και να ξαναεργάστηκαν. Αληθές. Ναι, διότι αυτός ο άνθρωπος, από αυτά που έχω μάθει εγώ τουλάχιστον, ήρθε με μετάταξη στην εταιρεία. Στο ΝΟΣΕ πήγε με μετάταξη. Δεν ήταν, δηλαδή, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε κάποτε εκεί, έφυγε, πήγε κάπου αλλού και ξαναεπέστρεψε στην εταιρεία. Μάλιστα. Φάνη, υπάρχει επίσης ένα στοιχείο το οποίο συζητείται από χτες και απάντηση δεν έχει δοθεί. Ότι τον περασμένο Απρίλιο, και έχουμε δει και την επιστολή της παραίτησής του, παραιτήθηκε ο επικεφαλής, ο υπεύθυνος της Επιτροπής Ασφαλείας των Σιδηροδρομικών Συγκοινωνιών. Παραθέτοντας μάλιστα μια σειρά από λόγους που τον όθησαν σε αυτή την απόφαση, ανάμεσά τους λόγους που είχαν να κάνουν με την αναβάθμιση, τον εξυγχρονισμό και την ασφάλεια του όλου δικτύου. Δεν ελήφθη υπόψη ποτέ αυτή η παραίτηση και τα ζητήματα τα οποία έθετε.
Εκ του αποτελέσματος και δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι φοβερά άσχημο, φαίνεται ότι δεν ελήφθη υπόψη. Γι' αυτό το θέμα είχαμε γράψει και στην αυτεμπορική τότε, αλλά από ό,τι προκύπτει φαίνεται ότι δεν ελήφθη υπόψη. Να κάνω και μια ακόμα ερώτηση. Γιατί δίνουμε 50 Βεβαίως. Εκατομμύρια το χρόνο στην Ελένη Τρέιν. Στη Χελένη Τρέιν. Γιατί αυτοί αγοράσανε το σιδηρόδρομό μας με 45 εκατομμύρια και εμείς τους πληρώνουμε κάθε χρόνο 50. Για ποιο λόγο, να καταλάβουμε και εμείς και οι τηλεθεατές μας. Μάλιστα. Αυτά τα 50 εκατομμύρια θα σας πω το τυπικό μέρος της υπόθεσης. Ναι, ότι λέει... δίνονται διότι υποτίθεται ότι η Hellenic Train κάνει τις άγονες γραμμές. Όπως δίνονται στις αεροπορικές εταιρείες για να συνδέσουν τα μικρά νησιά μας με την κεντρική, Ελλάδα, με την Αθήνα λέει και τη Θεσσαλονίκη, έτσι δίνονται και στη Hellenic Train κάποια χρήματα, τα οποία είναι ακριβώς αυτό το ποσό που είπατε κύριε Ταγματάρχη, για να κάνει κάποια συγκεκριμένα δρομολόγια, όπως είναι ας πούμε Δράμα Αλεξανδρούπολη, κυρίως αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί η Πελοπόννησος δεν δουλεύει καθόλου. Τώρα είναι δεν είναι λίγο οξύμορο όλη η υποδομή των ελληνικών σιδηροδρόμων να κοστίζει 50 εκατομμύρια, 45 εκατομμύρια, δηλαδή μας δώσαν 45 εκατομμύρια και εμείς να τους δίνουμε 50 εκατομμύρια κάθε χρόνο για να κάνουν φάρσα, αλλά παλιοφάρσα, α πούμε. Δηλαδή, είναι άγονη γραμμή, δηλαδή η Δράμα και Αλεξανδρούπολη. Άγονη γραμμή, εκτός αν υπολογίζουν το Αθήνα Θεσσαλονίκη άγονη γραμμή, ας πούμε. Και αυτό μπορεί να είναι μέσα στις άγονες γραμμές. Ξέρετε, είναι τραγέλαφος τώρα. Πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνουμε. Να κλάψουμε, να γελάσουμε. Γελάμε για να μην κλάψουμε αυτή τη στιγμή. Όλοι. Εγώ θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση, εξαντλώντας και τον τηλεοπτικό χρόνο που από ό,τι καταλαβαίνω έχουμε. Έχουμε μιλήσει νωρίτερα στην τηλεόραση της ναυτεμπορικής με εμπειρογνώμονα της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος έχει εντοπίσει τρεις διοικητικές ελλείψεις, οι οποίες είναι. Οι προβληματικές προσλήψεις στη θέση των σταθμαρχών, αλλά και σε άλλες θέσεις που σχετίζονται με τους σιδηροδρόμους, ελλιπή οργανωτική ηγεσία και θέλω να ρωτήσω εσάς αν υπάρχουν, για να κάνουμε το ρεζουμέ της υπόθεσης, με τη γνώση σας, αν υπάρχουν άλλα κενά οργανωτικά, κενά διοίκησης που οδήγησαν στο συγκεκριμένο δυστύχημα. Κοιτάξτε να σας πω, σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις προσωπικού, υπάρχει ένα κέντρο εκπαίδευσης που έχει ο ΟΣΕ δηλαδή, στο οποίο θεωρώ και πιστεύω ότι όποιος πάει και εκπαιδεύεται εκεί πέρα θα πρέπει να περνάει τις εξετάσεις για να μπορέσει να μπαίνει στον ΟΣΕ. Το μεγάλο πρόβλημα του ΟΣΕ είναι ότι δυστυχώς φεύγουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι, δηλαδή συνταξιοδοτούνται, από αυτούς που μπαίνουν. Αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω εγώ, στον ΟΣΕ είναι 720 άτομα. Ενώ θα έπρεπε, σύμφωνα με ακόμη με αυτό το δίκτυο που λέμε, τον άξονα δηλαδή Κιάτο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Προμαχώνας, Κιάντε και λίγο Αλεξανδρούπολη να φτάσουμε, θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον το διπλάσιο αριθμό σε εργαζόμενους για να μπορέσει να ανταποκριθεί σωστά σε αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Φάνη, πριν κλείσουμε, θέλω μια τελευταία ερώτηση, πιο πολύ την εκτίμησή σου. Έλεγες και εσύ στην αρχή ότι η Ελλάδα πληρώνει το υποβαθμισμένο σιδηροδρομικό της δίκτυο. Το συζητούσαμε νωρίτερα και με τον Μανώλη Κωτάκη και μου έλεγε και εκείνος ότι ήταν στρατηγική επιλογή πολλών κυβερνήσεων διαχρονικά μέχρι σήμερα να αναπτυχθεί το οδικό δίκτυο της χώρας σε βάρος του σιδηροδρομικού δικτύου. Έχεις τέτοια αίσθηση και τέτοια εικόνα και εσύ? Θα συμφωνήσω και εγώ με τον κύριο Κωτάκη. Γι' αυτό και ξεκίνησα λέγοντας ότι ο σιδηρόδρομος είναι, ελπίζω να μην συνεχίσει να είναι, ο φτωχός συγγενής των μέσων μαζικής μεταφοράς. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την διαφωτιστική κουβέντα που είχαμε.